Και νομίζω η ανάλυση που θα κάνει ο καθηγητής και αδελφός Γιάννης Μάζης θα είναι εξαιρετικά σημαντική για να καταλάβουμε καλύτερα το τι μέλη γενέστε και τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Οπότε, όπως είπε και ο κυβερνήτης, ο λόγος, κύριε καθηγητά, σε εσάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, γιατί η απάντηση στο ερώτημα είναι ακριβώς, στο ερώτημα που κάνατε, είναι ακριβώς το αντικείμενο της σημερινής μας συζητήσεως. Ας δούμε καταρχάς τα ιδεολογικά πλαίσια της τουρκικής στρατηγικής, στα οποία να κρατήσουμε τα βασικά του σημεία, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην παρακάτω ανάλυση. Για να γίνει κατανοητό το βάθος και η διαχρονικότητα που διακρίνει την τουρκική αντίληψη για τη χάραξη της στρατηγικής της, θα αναφερθούμε σε δύο πολύ σημαντικές έννοιες. Πρώτον, η έννοια του Μισάκ ή Μιλή, δηλαδή ο εθνικός όρκος, και η έννοια του Νιζάμ ή Άλεμ, που αποτελούν τον οδικό χάρτη των βασικών αρχών της νέας στρατηγικής που γνωστοποίησε ότι θα εφαρμόσει η Άγκυρα έναντι των εξωτερικών προβλημάτων και των προβλημάτων ασφαλείας που κατά την άποψή της απειλούν τη χώρα. Το Μισάκ ή Μιλή. Το τι σημαίνει ουσιαστικά το Μισάκ ή Μιλή το προσδιορίζει ο Τούρκος καθηγητής ιστορίας Νουρί Κιοστικλού σε μια ιδιαίτερη αποκαλυπτική μελέτη του με τίτλο «Ο Μισάκ ή Μιλή και η εθνική στόχη του Ατατούρκ σχετικά με την εξωτερική πολιτική». Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, ο Μουσταφά Κεμάλ δήλωσε ότι, προσέξτε το αυτό, «κάθε έδαφος όπου ζουν Τούρκοι περιλαμβάνεται στο Μισάκ ή Μιλή. Με τη βοήθεια του Αλλάχ, ο κοσμικός Κεμάλ, θα πάρω πίσω τη Μοσούλη, το Κυρκούκ και τα νησιά», εννοεί τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο, «καθώς επίσης θα ενσωματώσω εντός των συνόρων της Τουρκίας τη Θεσσαλονίκη και τη Τράκη, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις». Αυτός είναι ο εθνικός τόρκος τον οποίον θα δείτε ότι τον επικαλούνται μέχρι σήμερα. Το δεύτερο, Νιζάμι Άλεμ, αποτελεί μια θρησκευτικο-πολιτικο-ιδεολογική εθνικιστική κίνηση που έχει ως στόχο την ανάδειξη της τουρκοϊσλαμικής παιδείας και πολιτισμού, ενώ η ενιολογική ερμηνεία του όρου Νιζάμι Άλεμ αφορά στην τάξη, την ομαλότητα και την οικονομική σταθερότητα που εξουσιάζει τη γη και το σύμπαν κάτω από το Ισλάμ. Εδώ λοιπόν σας δείχνω ένα χάρτη τον οποίον χάραξε ο καλός μου υποψήφιος διδάκτορας, ο στρατηγός, ο Χρήστος Ομινάγιας, για να δείξει τι ακριβώς περιλαμβάνει ο όρκος Μισάκ ή Μιλή. Περιλαμβάνει βεβαίως μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, φυσικά τη Θράκη και βεβαίως και την Κύπρο, αλίμονο, όπως και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αλίμονο, μην κάνουμε τσιγκουνιές. Μετά από αυτή την παρουσίαση του Μισάκ ή Μιλή, να δούμε έναν άλλον θεωρητικό, πολύ σημαντικό, ο οποίος δεν παρέμεινε μόνο στη θεωρία. Προχώρησε μία καταιγιστικά γρήγορη πορεία προς την εξουσία, ο καθηγητής των Διεθνών Σχέσεων και της Γεωπολιτικής, ο Αχμέτ Νταβούτογλου. Ξεκίνησε σαν σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν, προχώρησε σαν Υπουργός Εξωτερικών, κατέληξε Πρωθυπουργός με Πρόεδρο τον Ερντογάν και βεβαίως μετά έπεσε στη δυσμένεια του κυρίου Ερντογάν για λόγους που θα συζητήσουμε στη συζήτηση στο τέλος για να μην κάνω μεγάλη κοιλιά. Ο Νταβούτογλου έγραψε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, «Το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας», «Strategie derin Lik». Μέσα εκεί λοιπόν, αυτό το τελείωσε ήδη το 2003 και μέχρι σήμερα έχει κάνει καμιά εικοσαριά εκδόσεις.
ο Νταβούτογλου μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι ειλικρινέστατος. Χαράσει την νεοοθωμανική στρατηγική της ισλαμοφασιστικής Τουρκίας κατά λέξη, και παρά το γεγονός ότι τώρα πια δεν μετέχει στην κυβέρνηση αλλά έχει φτιάξει ένα δικό του ισλαμικό κόμμα, ο κύριος Ερντογάν παρακολουθεί τη σκέψη του κυρίου Νταβούτογλου, όπως θα αντιληφθείτε από τα λεγόμενα και τα γραφόμενά του, κατά λέξη, κατά γράμμα. Τι λέει λοιπόν? Κανένα από τα σύνορα της Τουρκίας δεν είναι φυσιολογικό. Τι σημαίνει αυτό? Αναθεωρητισμός βασικός, ο οποίος αναγνωρίζει και κινείται το Μισάκ ή Μιλή. Σχεδόν όλα είναι πλασματικά. Βέβαια, ως κράτη-έθνη πρέπει να σεβόμαστε τα σύνορα. Ωστόσο, ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και οι φυσικές συνέχειες. Φυσικές, δηλαδή με ισχύ φυσικού νόμου. Έτσι είναι η καιρή. Δηλαδή η καιρή είναι ρευστή. Το κόμμα ΑΚΕΠΕ ανέλαβε την αποστολή μιας νέας Νιζάμ ή Άλεμ και θα αναδείξει το ιερό έθνος μας σε μια παγκόσμια δύναμη. Μέχρι το 2023 θα ξανασυναντηθούμε, θα ξανασμίξουμε με τα αδέρφια μας, τους Τούρκους, που βρίσκονται στα εδάφη που χάσαμε στην περίοδο 1911-1923 και στα εδάφη από τα οποία αποχωρήσαμε. Αυτό αποτελεί ένα επιτακτικό ιστορικό καθήκον. Για να σας ξαναδείξω τα εδάφη. Αυτά είναι τα εδάφη. Εντάξει. Οι τελευταίες εξελίξεις έδειξαν ότι η ΗΠΑ συνεχίζει ο Νταβούτογλου, δημιουργώντας μια δυναμική σχέση μεταξύ των πολιτικών τους για την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, επιδιώκουν να έχουν υποέλεγχο την ενδοχώρα της Ευρώπης και να γεμίσουν το γεωπολιτικό κενό που εμφανίστηκε στον άξονα Βαλκανίων Μέσης Ανατολής μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι δύο σημαντικά σκέλη, τόσο στη γραμμή Ανατολικής Ευρώπης Μέσης Ανατολής από άποψη χερσαίας σύνδεσης, όσο και στη γραμμή Αδριατικής Ανατολικής Μεσογείου Κόλπου από άποψη θαλάσσιας σύνδεσης. Στο θέμα του ελέγχου του εμπορευματικού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου, εντάσσει λογικά ο Νταβούτογλου και τα ελληνικά δωδεκάνησα και με ομή ειλικρίνεια, χωρίς περισχροφές, αναφέρει ότι στο σημείο αυτό πρέπει να εναρμονιστεί η γεωπολιτικο-στρατιωτική πραγματικότητα με την οικονομικοπολιτική πραγματικότητα. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αυξηθεί η εξάρτηση των δωδεκανήσων από την μικρασιατική υπηρωτική πλάκα. Η μικρασιατική υπηρωτική πλάκα είναι η Τουρκία. Και όπως ξέρετε, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, παρά το γεγονός ότι όταν αναγκάζεται να το εφαρμόζει χωρίς να το ονομάζει διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το λέει η διμερή συμφωνία. Και έχει τη θεωρία ότι τη γεωλογική άποψη της υφαλοκρηπίδας υιοθετεί και λέει τι? Λέει ότι κοιτάξτε, τα νησιά του Αιγαίου όλα ανήκουν στις εξάρσεις τις γεωλογικές της γεωλογικής πλάκας της Ανατολίας. Συνεπώς είναι μέρος της Τουρκίας. Κακώς τα έχουν οι Έλληνες, βρίσκονται λέει τα νησιά αυτά από την κακή πλευρά. Εμείς είμαστε η κακή πλευρά. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτού του είδους τη γεωλογία σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει και στο Καστελόριζο, ούτως ώστε να διεκδικήσει αόζη υφαλοκρηπίδα, έστω και αν η γεωλογική διάσταση δεν ισχύει στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στη συνθήκη του Μοντέκο Μπέι του 1982. Ισχύει η νομική διάσταση, η υπόθεση της κυριαρχίας δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζει ο Νταβούτογλου. Ξέρετε, από το να λέω εγώ τις δικές μου τις απόψεις και να έχει ο καθένας αμφιβολίες για το αν αυτά που λέω είναι σωστά ή όχι, και με το δίκιο του, καλύτερα να σας λέω τι έλεγε ο μέχρι χτες πρωθυπουργός της Τουρκίας, έτσι, και σύμβουλος του Ερντογάν.
και υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Μέσα σε αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό, συνεχίζει ο κύριος Νταβούτογλου, το ζήτημα της Κύπρου θα έλθει στο προσκήνιο με πιο ενεργό τρόπο. Σήμερα, μεταξύ Ανατολικής Ευρώπης, Βαλκανίων, Αδριατικής, Αιγαίου, Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Κόλπου, αγκαλιάζει δηλαδή όλη τη Μεσόγειο σαν ένα κύκλο. Έτσι, διαμορφώνεται ένα πεδίο πολύ δυναμικής αλληλεπίδρασης. Να σας θυμίσω ότι αυτά γραφόντουσαν 18 χρόνια πριν, έτσι, το βιβλίο δηλαδή, και σήμερα τα βλέπετε να γίνονται. Η Τουρκία στο Ιράκ, το βόρειο. Η Τουρκία στη Συρία, τη βόρεια. Η Τουρκία στη Λιβύη. Η Τουρκία στην Κύπρο. Η Τουρκία κατά την Κρήτη. Η Τουρκία σε άμεση συσχέτιση σήμερα που μιλάμε με το Κόσοβο, τη Βοσνία, την Αλβανία, τα Σκόπια. Με όλα αυτά. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε που σας διαβάζω τώρα, που γράφτηκε πριν 18 χρόνια, το βλέπετε σήμερα να υλοποιείται κατά γράμμα. Πάνω σε αυτήν τη γραμμή, αυτή που διάβασα προηγουμένως, που ενοποιεί τα Βαλκάνια με τη Μέση Ανατολή, θα είναι αναπόφευκτη η ανάπτυξη νέων εφορμήσεων. Συνεχίζει. Ο στρατηγικός, λέει, γόρδιος δεσμός της Τουρκίας. Ποιος είναι, τον ονομάζει ο ίδιος γόρδιο δεσμό. Ο οποίος, όπως ξέρετε, κόβεται με το ξύφος, έτσι. Η Κύπρος. Η Κύπρος, μας λέει ο ακαδημαϊκός πλέον και πολιτικός κύριος Νταβούτογλου, με δικό του κόμμα, το οποίο μην παραξενευτείτε αν ακούσετε μερικούς ευήθεις, κατά το χιδαϊστή λεγόμενων ηλιθίους, να λένε «Α, ο κύριος Νταβούτογλου είναι ηρεμιστής». Άμα πέσει ο κύριος Ερντογάν και αναλάβει ο κύριος Νταβούτογλου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Μα αυτός είναι ο εμπνευστής, ο χαράκτης και ο θεωρητικός. Η Κύπρος, λέει, που κατέχει κεντρική θέση μέσα στην παγκόσμια Ήπειρο, ευρισκόμενη σχεδόν σε ίση απόσταση από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, βρίσκεται μαζί με την Κρήτη πάνω σε μια γραμμή που τέμνει τις οδούς θαλάσσιας διέλευσης. Η Κύπρος κατέχει θέση μεταξύ των στενών που χωρίζουν Ευρώπη και Ασία, της διόρυγας του Σουέζ που χωρίζει Ασία και Αφρική, ενώ συγχρόνως έχει τη θέση μιας σταθερής βάσης και ενός αεροπλανοφόρου που θα πιάνει τον σφιγμό των θαλασσίων οδών του Άντεν και του Ορμούζ μαζί με τις λεκάνες του Κόλπου και της Κασπίας, που είναι η πιο σημαντική οδή σύνδεσης Ευρασίας και Αφρικής. Συνεχίζει. Μια χώρα που αγνοεί την Κύπρο, προσέξτε τι λέει ο Τούρκος. Ο Τούρκος γεωπολιτικός τι λέει. Μια χώρα που αγνοεί την Κύπρο δεν μπορεί να είναι ενεργή στις παγκόσμιες και περιφερειακές πολιτικές. Στις παγκόσμιες πολιτικές δεν μπορεί να είναι ενεργή, διότι αυτό το μικρό νησί κατέχει μια θέση που μπορεί να επηρεάζει ευθέως τις στρατηγικές συνδέσεις μεταξύ Ασίας, Αφρικής, Ευρώπης Αφρικής και Ευρώπης Ασίας. Στις περιφερειακές πολιτικές δεν μπορεί να είναι ενεργή, διότι η Κύπρος με την ανατολική της μύτη στέκεται σαν βέλος στραμμένο στη Μέση Ανατολή, ενώ με τη δυτική της ράχη αποτελεί τη θεμέλια λίθο των στρατηγικών ισορροπιών που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Βόρειο Αφρική. Και εδώ είναι πραγματικά η επιτομή. Ακόμη, συνεχίζει ο κύριος Νταβούτογλου, για όσους ηλιθίους δεν κατάλαβαν, το λέει αυτό, ακόμη και αν δεν υπήρχε κανένας μουσουλμάνος Τούρκος στην Κύπρο, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να έχει ένα κυπριακό ζήτημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη απέναντι σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται μέσα στην καρδιά του ίδιου του ζωτικού της χώρου. Αυτή η γεωστρατηγική σημασία έχει δύο διαστάσεις. Η μία εξ αυτών έχει στενή στρατηγική σημασία και έχει σχέση με τις ισορροπίες Τουρκίας-Ελλάδος και τουρκικής, του κύριε, Δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, ελληνικού τμήματος, έτσι το λέει, έτσι το μεταφέρω,
στην Ανατολική Μεσόγειο και η δεύτερη διάσταση της γεωστρατηγικής σημασίας είναι ευρεία στρατηγικής σημασίας και σχετίζεται με τη θέση του νησιού μέσα στις παγκόσμιες και περιφερειακές στρατηγικές. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ και κάνω την ερώτηση, αλήθεια, είτε μακράν η Κύπρος. Συνεχίζει ο κύριος Νταβούτογλου. Την Κύπρο δεν μπορεί να την αγνοήσει καμία περιφερειακή διεθνής δύναμη που διαμορφώνει στρατηγικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, το Σουέζ, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο. Η Κύπρος ευρίσκεται σε τόσο ιδανική απόσταση από όλες αυτές τις περιοχές, ώστε να έχει την ιδιότητα μιας παραμέτρου που θα επηρεάζει κάθε μία από αυτές ευθέως. Η Τουρκία απέκτησε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα τη δεκαετία του 70. Τι εννοεί ο ποιητής? Το στρατηγικό πλεονέκτημα της δεκαετίας του 70 ήταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το λέει στρατηγικό πλεονέκτημα. Αυτό για όσους ηλιθίους νομίζουν ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται να κάνουν διάλογο με το ελεύθερο κομμάτι της Κύπρου, με την επίσημη Κυπριακή Δημοκρατία, για να βρούνε, λέει, δικοινοτική, διζωνική και άλλες ανοησίες. Πώς το λέει λοιπόν την εισβολή? Στρατηγικό πλεονέκτημα που αποκτήθηκε από την Τουρκία τη δεκαετία του 70, το λέει. Επί της κυπριακής παραμέτρου, το οποίο και πρέπει να αξιοποιήσει, όχι να εγκαταλείψει, έτσι. Όχι ως στοιχείο μιας αμυντικής κυπριακής πολιτικής, που φανταζόμαστε εμείς οι ήθιοι, δηλαδή με στόχο τη διαφύλαξη του status quo. Όχι, λέει, μην το πιστεύετε αυτό, δεν το θέλουμε. Αλλά ως ένα θεμελιώδες στήριγμα μιας διπλωματικής φύσεως επιθετικής θαλάσσιας στρατηγικής. Επιτρέψτε μου τα σχόλια, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Η επιθετική θαλάσσια στρατηγική αυτή τη στιγμή γίνεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου? Ναι ή όχι? Γίνεται. Έχουν στείλει και το Ουρούτς Ρεΐς τώρα για να κάνει επιθετική στρατηγική ανάλογη και στην οψέποτε προκηρυχθισωμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος? Το έχουν στείλει. Απέχει αυτό το κείμενο της 20ετίας από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα ή εφαρμόζεται κατά γράμμα? Εφαρμόζεται κατά γράμμα. Πάμε παρακάτω. Κάνω και άλλες τρεις ερωτήσεις εδώ για να εκθέσω ουσιαστικά την αλήθεια, την πραγματικότητα αυτών που εννοεί ο κύριος Νταβούτογλου. Πρώτον, το τουρκολιβικό MOU είναι διπλωματικής φύσεως επιθετική στρατηγική? Προφανώς, θα σου πει ο Νταβούτογλου. Διπλωματία κάναμε. Ωραία. Και αν είναι, τότε τι ακριβώς χρειάζονται οι τεράστιες αεροναυτικές ασκήσεις της Τουρκίας σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Μα και αυτό, στρατιωτική διπλωματία, θα σου πει, είναι. Μάλιστα. Δύο. Η συμμετοχή της Τουρκίας με στρατεύματα, μισθοφόρους, τζιχαντιστές και εξοπλισμούς των τζιχαντιστών του Σάρατ στη Λιβύη είναι και αυτές διπλωματικής φύσεως? Βεβαίως, θα σου πει. Τρίτον, η κατάργηση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου της θαλάσσης στην ίδια περιοχή, Κρήτη, Δωδεκάνησα, είναι και αυτή διπλωματικής φύσεως επιθετική στρατηγική? Μα ασφαλώς, ποιος δεν το καταλαβαίνει? Και μετά από όλα αυτά τα θεωρητικά, τις ερωτήσεις που έκανα για να δείξω ότι επαληθεύονται κατά γράμμα, θα σας φέρω και την κουβέντα του Μεγάλου Σουλτάνου, του Μεγάλου Χαλίφη, όπως φαντάζεται ο συνάδελφος, μάλλον ο σύνεθμος ουσιαστικά, Πόντιος Ταγί Περντογάν. Δυστυχώς, βγάζει και η ποντιοσύνη καμιά φορά κάτι αστέρια. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή ήταν η γεννήτσαρη. Τα βγάλε όλος ο ελληνισμός χωρίς τη θέλησή τους, οπότε τι να κάνουμε. Λέει λοιπόν ο Ταγί Περντογάν, καθώς βιώνουμε όλα αυτά που διαδραματίζονται στη Συρία και το Ιράκ, καθώς βιώνουμε, λέει, έχει κάνει εισβολές και λέει καθώς βιώνουμε. Η νέα γενιά πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το Μισάκ ή Μιλί. Αυτό που σας διάβασα στην αρχή
και το χάρτη που σας έδειξα που φτάνει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τότε θα αντιληφθούμε ποιο είναι το χρέος μας και οι ευθύνες μας για τη Συρία και το Ιράκ. Εφόσον έχουμε χρέος και ευθύνες για τη Μοσούλη, τότε θα είμαστε ταυτόχρονα και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αφού λοιπόν δείξαμε με αυτές τις διαφάνειες τι λένε οι μεγάλοι θεωρητικοί που άσκησαν πολιτική και είναι ενεργή πολιτική αυτή τη στιγμή σήμερα και πρώην σύντροφοι του κυρίου Ερντογάν. Αφού είδαμε ότι ο κύριος Ερντογάν απολύτως αποδέχεται και εφαρμόζει κατά λέξη αυτά τα οποία είπαν οι μεγάλοι αυτοί θεωρητικοί, συγκεκριμένη περίπτωση ο κύριος Νταβούτογλου, να δούμε ποια είναι η τουρκική υψηλή στρατηγική στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτή χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα της υψηλής στρατηγικής έχει τρία στοιχεία μιας νέας υψηλής στρατηγικής. Αυτά είναι όπως τα καθορίζουν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις. Εγώ σήμερα αποφάσισα στην κουβέντα αυτή που θα κάνουμε να σας πω τι λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι. Έτσι. Σήμερα. Πρώτον. Ένα στοιχείο, το πρώτο στοιχείο της υψηλής τουρκικής στρατηγικής είναι ο συνολικός έλεγχος της νήσου Κύπρου. Δεύτερον. Ο συνολικός έλεγχος του συμπλέγματος Μεγίστης, δηλαδή του Καστελορίζου, της ΡΟ και της Στρογγύλης. Και τρίτον, οι εξοπλισμοί με τελευταίας τεχνολογίας οπλικά συστήματα ελέγχου του εναερίου χώρου του στρατηγικού της περιβάλλοντος. Παραδείγματος χάρη, S-400 ή Patriot, γιατί εκεί κάνουν την πολύφερνο νύφη, αναγκαστικά δηλαδή, με έμεσο εκβιασμό προς τη ΣΥΠΑ για τελική ενεργοποίηση των S-400, F-35 με συμπαραγωγή με τη ΣΥΠΑ ή αλλιώς διαφορετικά με αντίστοιχο ρωσικό όπλο ή μέσω αυτού του ενδεχομένου εκβιασμού των ΗΠΑ και η απόκτηση πυρηνικής τεχνολογίας δια δημιουργίας πυρηνικού οπλοστασίου. Παραδείγματος χάρη μέσω Πακιστάν. Γιατί μην ξεχνάτε, προχθές είχαν βγάλει, που λέει ο λόγος, δηλαδή πριν δύο μήνες, είχαν βγάλει μαζί με το στόλο που είχαν βγάλει στην άσκηση, είχαν βγάλει και πακιστανικό καράβι. Αυτούς τους Πακιστανούς, τους οποίους φιλεύομαι εδώ, ταΐζουμε, ποτίζουμε και οι οποίοι έχουν πυρηνική δύναμη, δηλαδή ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να έχουν πυρηνική δύναμη και μας στέλνουν το λαό τους να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα. Και οι οποίοι μας θέλουν νεκρούς. Έτσι, το φωνάζουν στους δρόμους κάθε λίγο και λιγάκι στο Σύνταγμα και τα λοιπά. Έτσι, μην κοιτάτε που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά προσπαθούν να τα πνίξουν, το διαδίκτυο βρίθει με βίντεο. Η Τουρκία αναμένει μέσω της προβολής ισχύως της στην Ανατολική Μεσόγειο να επιβάλλει τις θελήσεις της για ανάλογη κυριαρχία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επίσης, η επιδιωκόμενη δημιουργία ζωνών επιρροής στη Μέση Ανατολή, δηλαδή Βόρεια Συρία, Βόρειο Ιράκ, αλλά και στη Λιβύη, μέσω του τουρκολιβικού MOU, αλλά και του στρατού των τζιχαντιστών που δεν έχουν σταματήσει λεπτό να στέλνουν μέχρι σήμερα, μάλιστα με διάτρηση του εναερίου χώρου Λευκωσίας, πηγαίνουν, συνεχίζουν να πηγαίνουν και η λεγόμενη επιχείρηση Σιρήνη, αν δεν είναι κανένας Γάλλος εκείνη τη στιγμή, τους κάνει τον τροχονόμο. Έτσι. Και έχουν σαν σκοπό να εγκαταστήσουν μόνιμα βάση στη Λιβύη μέσω του Σάρατς. Γι' αυτό τους στέλνουν όλους τους τζιχαντιστές τους οποίους έρχονται από τη Συρία, τους παίρνουν εκεί και τους στέλνουν εδώ. Μην ξεχνάτε ότι πριν ένα μήνα περίπου, ενάμιση μήνα, στο Facebook στρατολόγος ισλαμιστής Τούρκος από τη Λέρο έγραφε στο Facebook, από τη Λέρο το δικό μας τον Ισάκη, έτσι, έγραφε στο Facebook ότι ο Ερντογάν δίνει 2.000 δολάρια για σκληρούς μουσουλμάνους πολεμιστές και άγριους, επιλέξει, για να πάνε να πολεμήσουν στη Λιβύη και τους στρατολογούσε εδώ.
Από ποιους τους στρατολογούσε, από τις δυστυχείς ψυχές? Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι τέλος πάντων, αλλά πρέπει να τελειώσουμε για κάποια στιγμή. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, μέσω του MOU των στρατιωτικών βάσεων, της προβολής ισχύως της στρατιωτικής, θέλουν να κυριαρχήσουν τελικώς σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αποκλείοντας τη δημιουργία του EastMed και διασφαλίζοντας τη διέλευση των υδρογονανθράκων της Μέσης Ανατολής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εδαφών της Τουρκίας. Γιατί αν προσέξετε το γνωστό χάρτη που δείχνει αυτή τη ζώνη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, πως τη φαντάζονται οι Τούρκοι, εν πάση περιπτώσει, και την έστειλαν και στον ΟΗΕ, έτσι, δεν είναι... Δηλαδή μόνο στη φαντασία τους την έστειλα, με συντεταγμένες. Θα δείτε ότι κόβει κάθετα τον άξονα Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη. Του EastMed. Τον κόβει κάθετα, τον σταματάει. Τότε είχα πει, αλλά δεν πήρα απάντηση μέχρι σήμερα, ότι... Εκτός του γεγονότος ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη άμεσα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση για να δείξει ότι κατανοεί αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, να κάνει και αυτή μια επιμέρους ανακήρυξη μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, ούτως ώστε να διασπάσει αυτή με τη σειρά της αυτόν τον άξονα, τον κατακόρυφο του τουρκολιβικού μνημονίου. Φυσικά το είπα πάρα πολλές φορές, μόνος μου το είπα, μόνος μου το άκουσα, κανένας δεν μου απάντησε, εντάξει, τελείωσε και αυτό. Κατά τα άλλα, στις 18 Μαρτίου, συγγνώμη επιτρέψτε μου αυτήν, ο κύριος Σινιρλίογλου, ο πρέσβης Σινιρλίογλου, ο οποίος είναι μόνιμος αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτό είναι μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας, κατέθεσε επίσημα συντεταγμένες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ορίζει ουσιαστικά την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας, έτσι, ανακηρύσει είναι η σωστή έκφραση, γιατί ακόμα ορισμένη δεν είναι, που ανακηρύσει αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο μέχρι κάτω από την Κρήτη και ανεβαίνει παίρνοντας μαζί και το μνημόνιο και αφήνει ουσιαστικά στην Κρήτη 6 ναυτικά μίλια, στην Κρήτη. Στην Κάσο, στην Κο, στην Κάρπαθο, στη Ρόδο, μόνο 6 ναυτικά μίλια. Δεν έχετε δικαίωμα, λέει, να έχετε παραπάνω. Γιατί έτσι θέλει ο Σουλτάνος. Εμείς διαμαρτυρηθήκαμε, εμείς είμαστε αγκυροβολημένοι στο διεθνές δίκαιο, όπως λέγει και ο συμπατριώτης μου Υπουργός Εξωτερικών σήμερα. Ναι, είμεθα, πολύ βεβαίως καλά κάνουμε και είμεθα, διότι δεν είμαστε ένα θεωρητικό κράτος. Αλλά γιατί δεν ζητάμε να το εφαρμόσουμε αυτό το διεθνές δίκαιο στο οποίο είμαστε αγκυροβολημένοι? Και γιατί το λέω? Διότι στις 19 Μαρτίου, μια μέρα μετά, η κυρία Θεοφίλη, η Ελληνής μόνιμος αντιπρόσωπος ή στην μόνιμη αντιπροσωπεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κατέθεσε επιστολή καταγγελίας, διαμαρτυρίας και λέγοντας ότι τούτες οι συντεταγμένες είναι άκυρες, παράνομες κτλ. Και ότι η Ελλάδα δεν τις αναγνωρίζει, απαριθμεί δε και τις προηγούμενες επιστολές οι οποίες έχουν κατατεθεί κατά καιρούς από την Ελλάδα. Μετά τι συμβαίνει? Μετά βγαίνει ένα δημοσίευμα σε γνωστή εφημερίδα των Αθηνών που αποτελεί και βήμα του κεντρώου χώρου, κεντροαριστερού, που λέει ότι καταγγέλει ουσιαστικά τους Γάλλους, γιατί λέει ο γαλλικός στρατός για το Ίδρυμα Ερευνών Ναυτικών Ερευνών του γαλλικού ναυτικού, του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, έκανε μια παρουσίαση στο Facebook ενός χάρτη, ο οποίος, λέει, αναγνωρίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις της Αγκύρας ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως απήντησα με μια μακροσκελή και σχολαστική επιστολή για να αποδείξω
ότι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε, ο χάρτης αυτός έγινε μέσα σε έναν άτλαντα γεωπολιτικό, ο οποίος εκδίδεται κάθε χρόνο στη Γαλλία από έναν εκδοτικό οίκο ο οποίος λέγεται Τεκνίπ, και αυτή η Τεκνίπ είναι εταιρεία πετρελαιοειδών, η οποία μάλιστα ασχολείται και με την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία χρηματοδοτεί ένα Ινστιτούτο Γεωπολιτικής, το οποίο κάθε χρόνο τι κάνει. Εκδίδει έναν άτλαντα που δείχνει τις διεκδικήσεις των διαφόρων χωρών μεταξύ του. Γιατί αυτή είναι η δουλειά της γεωπολιτικής, να δείχνει τους ανταγωνισμούς. Και ότι αυτόν τον χάρτη κάποιος τον σχολίασε από το Ίδρυμα Ερευνών του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει το κείμενο τι λέει. Των σχολείων. Διότι το κείμενο των σχολείων λέει πάρα πολύ απλά ότι είναι παράνομη η διεκδίκηση, δεν ισχύει το διεθνές δίκαιο για αυτήν τη χάραξη κτλ. Απεναντίας, πριν μερικές εβδομάδες, νομίζω δύο το πολύ, ο κύριος Μελέτης, έγκυρος δημοσιογράφος, έβγαλε ένα χάρτη αυτήν τη φορά όχι ιδιωτικού ιδρύματος. Μάλιστα, μετά, να τελειώσω αυτό, μετά από αυτήν την υπόθεση, την αλληλογραφία που έγινε μεταξύ εμού και των άλλων, η γαλλική κυβέρνηση κατέβασε από το Facebook ακόμη και αυτό το σχόλιο. Δεν υπάρχει πια. Ακούστε όμως τη συνέχεια. Στη συνέχεια, ο κύριος Μελέτης βγάζει ένα άρθρο το οποίο τι δείχνει. Δείχνει έναν επίσημο χάρτη της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, ο οποίος τι κάνει, παρουσιάζει ως Search and Rescue Region, τουρκικό, περιοχή έρευνα και διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό. Και αυτό δεν είναι ιδιωτική εταιρεία, αυτό είναι Αμερικανική ακτοφυλακή. Δεν το σχολιάζω. Πάμε παρακάτω. Επίσης, θα της επιτρέψει αυτή η στρατηγική να έχει τον έλεγχο των κοιτασμάτων της νομίμως οριοθετηθήσας κυπριακής αποκλειστικής ζώνης, αλλά και των τεραστίων, όπως φαίνεται, κοιτασμάτων στη λεκάνη του Ηροδότου, νοτίως της Κρήτης, αλλά και μεγάλου μέρους των offshore κοιτασμάτων στον κόλπο της Σύρτης και των απολύξεων των λιβικών αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου που τροφοδοτούν την Ευρώπη, ελέγχοντας εμέσως και συνεπώς, εκβιάζοντας την Ευρωπαϊκή Δύση στο θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Διότι θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Σίγουρα ο Γιώργης ο Πλοκαμάκης αυτό το γνωρίζει. Νοτίως της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 190, μέση απόσταση, 190 ναυτικά μίλια, είναι το ρήγμα της Μεσογείου, το Mediterranean Reef. Αυτό λοιπόν το ρήγμα της Μεσογείου είναι τι γεωλογικά. Είναι η σύγκρουση της μεσογειακής πλάκας με την αφρικανική πλάκα. Γι' αυτό και έχετε σεισμούς, Γιώργη. Γιατί αυτές οι δύο πλάκες συγκρούονται και σιγά σιγά ανεβαίνουν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται αυτά τα κενά, γίνεται ο σεισμός. Ναι, αλλά μαζί με το σεισμό όμως υπάρχει και γόμωση των περιοχών αυτών και λόγω ειδικών πετρωμάτων από υδρογονάνθρακες. Εκεί λοιπόν σε αυτή την ευρωμεσογειακή ράχη υπάρχει γιγαντιαίο κοίτασμα, όπως επανειλημμένως έχει γράψει ο καθηγητής Φόσκολος του Πολυτεχνείου της Κρήτης, τον οποίον υπολείπτομαι και σέβομαι και τιμώ, και ο οποίος όταν τα πρωτοέγραφε στη λεκάνη του Ηροδότου, όταν τα πρωτοέγραφε, γένετο αντικείμενων λιδωρίας, ηρωνίας, μικτηρισμού, και μάλιστα γνωστοί πολιτικοί άνδρες έλεγαν μόλις τον έβλεπαν, πώς δεν έχετε αγοράσει ακόμα κελεμπία, κύριε καθηγητά. Ο άνθρωπος διετέλεσε, και ίσως να είναι και ακόμα μέχρι σήμερα, δεν το ξέρω, σύμβουλος της κρατικής εταιρείας πετρελαίων στον Καναδά. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο τον εμικτήριζαν, αλλά είπε την αλήθεια.
Και γι' αυτό βλέπετε και το τι κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία για να μπορέσει να ελέγξει τον χώρο νοτίως της Κρήτης μέχρι τον κόλπο της Σύρτης. Συνεπώς, συνεχίζω τη στρατηγική της, έτσι. Κατά την κρίση της νεοοθωμανικής αγκύρας, η δημιουργία στρατηγικής ζώνης και ελέγχου του μαλακού της υπογαστρίου στην νοτιοανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνουν σχεδιασμό για οριοθέτηση και έλεγχο νέας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης πέριξ της Κύπρου, καταργώντας την ήδη νομίμως οριοθετηθήσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργία μιας αεροναυτικής βάσεως στην Κύπρο νέας, προκειμένου να αποτραπεί εγκαίρως μια ελεγχόμενη επιθετική στρατηγική των αντιπάλων, εμείς οι υπόλοιποι είμαστε αυτοί, που έχουν ως στόχο να κυκλώσουν την Τουρκία. Άρα, ως άμεση γεωστρατηγική ενέργεια, η Τουρκία προχώρησε στο τουρκολιβικό σύμφωνο και στην αποστολή συντεταγμένων για την ΑΟΣ της από τα νότια της Κρήτης έως την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιτρέψτε μου εδώ πάλι ένα μικρό σχολιάκι. Μα όταν απαντάς, 18 Μαρτίου έστειλε ο Τούρκος, 19 στέλνεις εσύ την καταγγελία, όταν απαντάς χωρίς να στέλνεις και εσύ συντεταγμένες, τότε εκείνο που εισπράττει η Τουρκία, ξέρετε τι είναι, με φοβάται. Διότι τι λέει το δίκαιο της θάλασσας. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ανταγωνισμοί και διαφωνίες μεταξύ παρακτίων κρατών για θαλάσσιες ζώνες, τότε τι γίνεται. Ή γίνεται μία συνεννόηση πριν και τα βρίσκουν έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε. Εδώ μας λένε ότι τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου ανήκουν στην Τουρκία. Οπότε από εκεί και πέρα τι έχουν βεδιάσει. Λοιπόν, και ότι δεν έχουν και υφαλοκρηπίδα και δεν έχουν τίποτα. Ή καταθέτουν και οι δύο την δική τους άποψη ως προς τις συντεταγμένες, τις ορίζουσες, τις αποκλειστικές τους οικονομικές ζώνες. Αυτό λέγεται ανακήρυξη. Όταν αυτά ελεγχθούν και δημοσιευθούν στο ανάλογο δελτίο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι μία πρόσκληση και για το έτερον μέρος να κάνει και αυτό το ίδιο. Και μετά ακολουθεί μία συζήτηση η οποία διαρκεί εύλογον χρονικό διάστημα. Το εύλογον χρονικό διάστημα από την διεθνή ποινική πρακτική ορίζεται, δεν θα τα χαλάσουμε γη. Εάν παρέλθει άκαρπο αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, τότε τι γίνεται. Τότε οι δύο χώρες, ή οι τρεις ή οι τέσσερις, υπογράφουν συνυποσχετικών ότι αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία, την αποφασιστική δικαιοδοσία του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης και θα δεχτούν την οποιανδήποτε απόφαση αυτό το δικαστήριο εκδώσει και πηγαίνουν να δικάσουν. Η Τουρκία δεν θέλει να το κάνει αυτό. Και δεν θέλει να το κάνει αυτό, συγχωρέστε με γιατί στέγνωσε λίγο ο λαιμός μου, δεν θέλει να το κάνει αυτό γιατί. Για τον απλό λόγο ότι αυτά τα τερατολογήματα τα οποία λέει περί διεθνούς δικαίου, δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο να τα αναγνωρίσει. Απόδειξης ότι και μέχρι σήμερα, έστω και βερμπαλιστικά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τραβώντας από εδώ και τραβώντας από εκεί, παλεύοντας η ομογένεια εκεί πέρα, ό,τι μπορούσε έκανε, έτσι, είπε ότι ναι, η Ελλάς έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τα σύνορά της και η Ελλάς και αυτό το μνημόνιο δημιουργεί αναταραχήν και τα λοιπά και είναι γεγονός ότι τα μικρά νησιά έχουν και αυτά το δικαίωμα να έχουν κανονικά θαλάσσιες ζώνες όπως και η Ξηρά και τα λοιπά. Μας τα είπανε, τους τα βγάλαμε τραβώντας και κυρίως οφείλεται σε εσάς που τρέχετε και αγωνίζεστε όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τον Καναδά που τρέχετε και αγωνίζεστε και πιέζετε και κάνετε ό,τι μπορείτε και πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε και να το κάνετε με μεγαλύτερη μανία και με περισσότερα επιχειρήματα και με συνεχείς επιστολές και με συνεχείς πιέσεις, διότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μια χώρα που φημίζεται για τη δημοκρατία της
να πλένει τα χέρια της σαν Πόντιος Πιλάτος μπροστά στην καταράκωση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Συνεχίζω. Επίσης, μέσα στη στρατηγική της είναι αυτό που θα διαβάσω, η αποθάρρυνση της Ελλάδος να προχωρήσει σε ανάλογη κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ αποτελεί στρατηγικό στόχο της Τουρκίας και μέχρι στιγμής τον έχει πετύχει. Προσέξτε, αυτό δεν το λέω εγώ σαν διαπίστωση. Είναι στόχος της υψηλής στρατηγικής της Τουρκίας. Και εμείς τι κάνουμε? Τον θεραπεύομαι. Πάμε στα υπόλοιπα σημεία. Η δημιουργία διακλαδικής αεροναυτικής βάσης στην Κύπρο. Οι Κύπριοι αδελφοί που μ' ακούν ξέρουν πολύ καλά ότι ήδη στα κατεχόμενα στη βάση του Λευκώνικου έχουν αρχίσει να μεταφέρουν ντρόνους παρακολούθησης και πιθανότατα και εξοπλισμένα με πυράβλους. Αέρος εδάφους. Και αέρος αέρος. Και η παράλληλη χρησιμοποίηση ενός εφεδρικού αεροδρομίου, Τύμπου, λέω εγώ, θα προσδώσει στην Άγκυρα πλεονεκτήματα στρατηγικού και τακτικού επίπεδου. Δηλαδή, η Μέγγενη κλείνει όπως την έχει περιγράψει ο Νταβούτογλου. Πάμε μετά. Στρατηγικού επίπεδου. Διότι θα ισχυροποιηθεί η θέση της Τουρκίας σε περίπτωση διαπραγματεύσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τακτικού επίπεδου, για τη βάση λέω, λόγω της ικανότητας διενέργειας άμεσων απογειώσεων scramble των αεροπορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των drones UAV, εξοπλισμένων με πυράβλους ή και κατασκοπευτικών. Ας σημειωθεί ακόμα ότι η Τουρκία έχει ουσιαστικά αναπτύξει εναλλακτικά μέτρα προστασίας με την προμήθεια των S-400, δεδομένου ότι με το ραντάρ αναγνώρισης φίλιων εχθρικών στόχων υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης των εναερίων μέσων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Ελλάδος, της Γαλλίας, της Κύπρου κτλ. Να σημειώσω, τελειώνοντας αυτή την ενότητα, όλα αυτά αφορούν στην τουρκική αντίληψη πριν την κρίση του COVID-19. Το αναφέρω αυτό διότι στις 26 Τετάρτου του 20 το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών ΣΑΜ του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών 26 Τετάρτου, έτσι Απριλίου, τώρα δηλαδή, εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Το COVID-19 Παλαιά προβλήματα, νέες τάσεις. Στον Ρασί Κιουρεσέλ Σιστέμ, Εσκίσορουν Λαρ, Γιενή Τρεντλέρ». Πρόκειται για μια ομαδική εργασία 145 σελίδων, 26 ειδικών επιστημόνων παρακαλώ, τις οποίες στον πρόλογο έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Μευλίου Τσαβούσογλου. Ειδικότερα ο Τσαβούσογλου αναφέρει ότι αξιολογούν από τώρα τι τους περιμένει, ποιες ευκαιρίες θα υπάρξουν και ποιες ενέργειες θα πρέπει να επιχειρήσουν να δρομολογήσουν. Ερωτώ τους στρατιωτικούς αδελφούς εξημών. Γνωρίζετε εσείς καμία τέτοια μελέτη να έχει εκπονηθεί είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το ημέτερο? Προχωρώ. Η στρατηγική εκτίμηση της Άγκυρας για τις εξελίξεις στην περιοχή εστιάζεται στην ακόλουθη φράση. Οι δυτικοί θα οπισθοχωρήσουν. Οι ανατολικοί θα ανακάμψουν. Η Τουρκία θα ισχυροποιηθεί και οι διενέξεις θα ενταθούν. Μάλιστα, οι Τούρκοι επισημαίνουν τρία θέματα τα οποία κατά αυτούς θα τους ισχυροποιήσουν έτι περαιτέρω. Μέσα σε αυτήν τη στρατηγική που έχουν δημοσιεύσει οι στρατιωτικές τους ακαδημίες. Πρώτον, η Τουρκία δεν πρέπει να απέχει από τις διενέξεις. Σημαντικό,
Δηλαδή, και θεωρητικά και στρατηγικά και επιτελικά και επιχειρησιακά θεμελιώνουν αυτό το οποίο κάνουν μέρα με την ημέρα κλιμακωτά. Η Τουρκία δεν πρέπει να απέχει από τις διενέξεις. Κατά τα άλλα, ο Ερντογάν μας λέει η Τουρκία είναι ειρηνική. Ναι, είναι ειρηνική άμα μας ακούτε. Άμα κάνετε αυτό που θέλουμε, δεν θα σας πειράξουμε, απλώς θα σας κάτσουμε στο σβέρκο, τίποτα άλλο. Β. Για αποτροπή, προσέξτε το αυτό, της μεταφοράς ενός ενδεχόμενου πολέμου στο εσωτερικό της Τουρκίας, αυτός θα πρέπει να οθηθεί πέραν των συνόρων, εφαρμόζοντας την αρχή ή θα γίνουμε μεγαλύτεροι ή θα συρρυκνωθούμε. Τι σημαίνει να προωθηθεί πέραν των συνόρων? Σε ποια σύνορα δεν έχουν κάνει πόλεμο μέχρι στιγμής? Στη Συρία κάνουν και έχουν κάνει. Στο Ιράκ έχουν κάνει. Στη Λιβύη έχουν κάνει. Έτσι. Πού μένει? Το Ιράν δεν πρόκειται να το αγγίξουν, γιατί το Ιράν δεν παίζει. Η Ελλάδα μένει. Το αντιλαμβάνεστε τι είπαν οι άνθρωποι? Να οθήσουν τον πόλεμο προς τα δω. Τρίτον, η μόνιμη επιλογή είναι η απόλυτη ετοιμότητα μιας στρατιωτικής ισχύως άμεσα διαθέσιμης όπου και όποτε απαιτηθεί. Σαφώς. Ας σημειωθεί ακόμη ότι οι επιτελικοί σχεδιασμοί των Τούρκων εστιάζονται σε 6,5 ενδεχόμενα μέτωπα σύγκρουσης ή πολέμου, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η θεωρία των 2,5 πολέμων εξελίχθηκε σε 6,5. Μια χαρά πάνε. Μισό. Το μισό ποιο είναι? Βραχυπροθέσμος στο μισό μέτωπο είναι στο εσωτερικό της Τουρκίας για επιχειρήσεις εσωτερικής ασφαλείας εναντίον του ΠΚΚ και των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτές που θεωρούν τρομοκρατικές οργανώσεις. Πρώτος πόλεμος ολόκληρος, το μέτωπο της Βόρειας Συρίας. Δεύτερος μέτωπος ολόκληρος, το μέτωπο του Βορείου Ιράκ. Και μεσοπροθέσμος τα εξής μέτωπα. Το μέτωπο του Ιράν, Αρμενίας, Κύπρου και Ελλάδας. Μας έχουν καταχωρημένους κανονικά. Με δεδομένο ότι η ιστορία προσφέρει πλήστα όσα παραδείγματα, μια από τις αρχές της Άγκυρας για τη χάραξη της στρατηγικής της στηρίζεται στη φράση: ο τρόπος με τον οποίο οι δυτικοί μελετούν τη γεωγραφία θα πρέπει να αποτελεί για εμάς σύμβουλο και καθοδηγητή. Πάμε παρακάτω. Τα θέατρα επιχειρήσεων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πρώτα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας διαβάσω ένα κείμενο πολύ ενδιαφέρον του Τούρκου στρατηγού επιτελικού, ο οποίος ασχολήθηκε, έτσι, αφού διαβάσω ένα δικό μου. Αυτό το δικό μου κείμενο έχει πολλά χρόνια πριν. Το 97 το ανακοίνωσα σε ένα Ιόνιο συνέδριο. Αλλά ακούστε το λίγο και θα σας φανεί σαν να περιγράφει την κατάσταση σήμερα. Έλεγα τότε, το Αιγαίο είναι μια θαλάσσια και εναέρια οδός από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη προς τα Δαρδανέλια, αλλά και τα τουρκικά λιμάνια της Ανατολής. Πρέπει ακόμη να τονίσουμε ότι το Αιγαίο δεν επηρεάζει γεωπολιτικά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Αποτελεί πρακτικός και όχι νομικός διεθνή θαλάσσια και εναέρια δίωδο που εξυπηρετεί πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, όπως η Ουκρανία και η Ρωσία, αλλά συνδέει από απόψεως μεταφορών την εμπορική κίνηση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Εάν επάνω σε ένα κοινό μερκατορικό χάρτη συνδέσουμε με μια ευθεία το επίνιο της ελεύθερης αγοράς πετρελαίων του Ρότερνταμ, δηλαδή το Άμστερνταμ, με το σημείο διελεύσεως του 40% περίπου του μεσανατολικού πετρελαίου, δηλαδή το Port Said, κατά ένα προκλητικότατο τρόπο,
η απολύτως ευθεία αυτή γραμμή θα διέλθει υπεράνω της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, του ευθράυστου κατασκευάσματος της Βοσνίας, του Κωσόβου, των Σκοπίων, του μεσαίου ποδός της Χαλκιδικής, που οι Σκοπιανοί αλυτρωτικού περιεχομένου χάρτες παρουσιάζουν ως τμήμα της αλύτρωτης Μακεδονίας του Αιγαίου, των Σποράδων και της Δωδεκανήσου. Δηλαδή, αυτό το δρομολόγιο ουσιαστικά τι μας δείχνει? Όλες τις διεκδικήσεις τις τουρκικές, οι οποίες ξεκινάνε από τα Δωδεκάνησα, από το Σουέζ, περνάνε από τα Δωδεκάνησα, από το μισό Αιγαίο το οποίο διεκδικούν, από την Μακεδονία μας την οποία διεκδικούν και ανεβαίνουν προς τη Γερμανία, Ολλανδία και φτάνουν στο λιμάνι του Σποτ Πετρελαίου. Βλέπετε, η γεωγραφία η καημένη μας τα λέει, αρκεί να έχουμε μάτια να τα βλέπουμε. Συνεπώς λέω, εγώ συνεχίζω, το Αιγαίο είναι σημαντικότατος παράγων γεωπολιτικής ισχύως και ελέγχου προς όφελος αυτής της δυνάμεως, η οποία δύναται να ασκήσει επ' αυτού κυριαρχικά δικαιώματα. Η φόρμουλα η οποία μάλλον φαίνεται να επικρατεί, δική μου εκτίμηση αυτή, είναι ότι το Αιγαίο τίνει να θεωρηθεί ως διεθνές θαλάσσιο στενό και όχι θάλασσα, στην οποία έχουν δικαιώματα και τα δύο παράκτια κράτη. Αυτό σημαίνει ότι το Αιγαίο πρέπει να διέπεται, το θέλουν κάποιοι άλλοι, έτσι, από ειδικό καθεστώς, το οποίο θα επιτρέπει μέσω ειδικών συμφωνιών, σε εισαγωγικά, την ελεύθερη διέλευση σε όλους τους πιθανούς χρήστες. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι πόρο απέχει το διεθνές αυτό καθεστώς από εκείνο του θαλάσσιου στενού, το οποίο διαθέτει δεσμευτικούς κανονισμούς από το κράτος ή τα κράτη στα οποία ανήκει, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα με τα Δαρδανέλια, παραδείγματος χάρη. Στην περίπτωση του διεθνούς θαλασσίου στενού υφίσταται ειδικό θεσμικό καθεστώς με τη συμμετοχή πολλών κρατών. Έτσι λοιπόν, τελειώνω εδώ το συγκεκριμένο, σε περίπτωση μιας πιθανής, κοιτάξτε πού σκοπεύουν κάποιοι να μας οδηγήσουν, μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σειράξεως, νομιμοποιείται απολύτως η παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο θα μπορούσε να εξουσιοδοτήσει μία πολυεθνική, βλέπε νατοϊκή δύναμη, να εγκατασταθεί σε κάποια πράσινη γραμμή, η οποία θα δημιουργήσει στο διχοτομημένο πλέον Αιγαίο τις προϋποθέσεις για μια δημιουργική κατανομή της υφαλοκρηπίδας, όπως φαίνεται να πιστεύει μερίδα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, τον ΗΠΑ. Τον είδατε το χάρτη, σας τον είπα. Και μόνο με μία διαφορά, ότι αυτό το λέω το 77. Έτσι. Όπως φαίνεται να πιστεύει, ναι, οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν πως πάνω απ' όλα ο κυρίαρχος ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Αιγαίο θα άλλαζε μέχρι σήμερα τη διμερή εικόνα και θα απελευθέρωνε τη ΣΥΠΑ από την ευθύνη της ακατόρθωτης επιδίωξης για επινόηση και επιβολή συμβιβαστικών λύσεων σε αυτούς τους δύο στενόκαρδους ανταγωνιστές. Οι στενόκαρδοι ανταγωνιστές, κατά τους κύκλους αυτούς, είμαστε εμείς και οι Τούρκοι, αλλά με ζημιωμένη την Ελλάδα. Δείτε λοιπόν αυτό το χάρτη για να δείτε τον άξονα. Τον έχω χαρτογραφήσει εγώ ο ίδιος το 2004, τον εξέδωσα το 2006 μαζί με το βιβλίο μου «Γεωπολιτική προσέγγιση για ένα νέο εθνικό αμυντικό δόγμα» της εκδόσης Παπαζήση. Από το 2006 είναι δημοσιευμένος. Αυτό είναι Σουέζ. Κοιτάξτε, κόβει αυτό το διάδρομο. Δωδεκάνησα, 25ος Μεσημβρινός, Σκόπια και φτάνει εδώ μέχρι απάνω το Ρότερνταμ. Έτσι, από το Σουέζ φεύγει το 34 περίπου % του διεθνώς θαλασσίως μεταφερμένου αργού πετρελαίου. Στο Ρότερνταμ είναι η αγορά σποτ του διεθνούς πετρελαίου. Κοιτάξτε, και αυτόν τον χάρτη τον οποίο ζωγράφισα εγώ, μας δείχνει, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει Μεσόγειος, έτσι, έχω μαζέψει όλα τα σημεία αγγλοσαξονικού ενδιαφέροντος,
στην λεκάνη της Μεσογείου και τα καταδεικνύω από τότε πάλι στο ίδιο βιβλίο, έτσι. Και τι δείχνω εδώ, δείχνω τη ζώνη Ιράκ, Συρία, Ισραήλ, Κύπρος, όπου τονίζω τον Λευκόνικο από τότε, από το 2006. Δηλαδή πολύ πιο πριν το 2004, αλλά τότε ήταν απόρριτο, μετά όταν μπόρεσα να το δημοσιεύσω, είχε φτάσει 2006. Φτάνει και το 2006. Σήμερα έχουμε 2020. 14 χρόνια πριν τους έλεγα τι τους περιμένει στο Λευκόνικο. Είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν μπορούν να μου πούνε τα λες τώρα. Έτσι. Μετά η Κρήτη, δεν συζητώ για την Κρήτη, μετά η Μάλτα και μετά το Γιβραλτάρ. Αυτή είναι η ζώνη αγγλοσαξονικής επιρροής, η οποία πρέπει να παραμείνει ως έχει για κάποιους, έτσι, για να μπορούν να ελέγχουν τα πήγαινε και τα έλα στη Μεσόγειο, αυτά δηλαδή που μεταφέρουν ενέργεια και πρώτες ύλες προς την Ευρώπη, να ελέγχονται από αυτόν εδώ τον αγγλοσαξονικό άξονα. Και ξέρετε κάτι, κύριοι, εδώ πέρα, εάν καταλαβαίναμε ότι οι τέσσερις, έτσι, ακροτήρι Δεκέλεια, συν Λευκόνικο, μόνο ακροτήρι Δεκέλεια, Σούδα, αυτά τα δύο, ότι βρίσκονται πάνω σε ελληνικά εδάφη, και αν καταλάβουμε επιτέλους ότι ο ελληνισμός ξεκινάει από πολύ μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κρατοποιημένος ελληνισμός ξεκινάει από τη Βαλκανική και φτάνει μέχρι τη Μέση Ανατολή, κανένας δεν θα τολμούσε, και τι σημαίνει αυτό, κανένας δεν θα τολμούσε να πει ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Κανένας να το προφέρει από το στόμα του, να το βγάλει από το έρκος των οδόντων του. Για πάμε λίγο εδώ. 2006 είπαμε, βλέπετε τον οριζόντιο γεωπολιτικό άξονα που είχα χαράξει. Το 2006, δηλαδή 2004. Ισραήλ, Κύπρος, Κρήτη. Σας λέει κάτι? Μήπως είναι ο μισός Eastment? Ναι, αλλά τώρα έχουμε... δηλαδή από τότε που άρχισαν να μπαίνουν υπογραφές ήταν 17-18. Δηλαδή από 12 χρόνια πριν τους είχα δείξει ποια είναι η πορεία. 12 χρόνια πριν. Αυτά είναι δημοσιευμένα. Δεν τα λέω τώρα. Τι κάναμε ακριβώς για να τα αξιοποιήσουμε? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Συζητούσαμε για την δικοινοτική, διζωνική, το σχέδιο Νανάν και τα λοιπά. Και είχε ξεσηκωθεί εδώ ο γνωστός, η γνωστή παρέα, ο γνωστός εσμός των αυνανιστών, συγγνώμη, των ανανιστών, έτσι, οι οποίοι μας έλεγαν μην τυχόν και δεν υπογράψετε το Ανάν, γιατί θα τραβήξουν το φελό και θα βουλιάξει Κύπρος και θα πάει στον πάτο. Δεν θα υπήρχε Κύπρος σήμερα. Και θυμάμαι ακόμα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, αυτόν τον υπέροχο πρόεδρο, τον Τάσο Παπαδόπουλο, σε εκείνο το μνημειώδες διάγγελμα, το οποίο είπε ότι παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα εις άγραν προστατών. Και ο κυπριακός λαός μίλησε. Τώρα τι κάνουν? Επειδή τότε μίλησε πέρα και πάνω από τα κόμματα ο κυπριακός λαός, γιατί το 76% πρέπει να σε έχει ψηφίσει και το ΑΚΕΛ. Έτσι δεν είναι? Λαός και εκείνος. Λοιπόν, τώρα τι κάνουν? Τώρα παίζουν το παιχνίδι αλλιώς. Προσπαθούν να μαντρώσουν τους αδελφούς Κυπρίους μέσα σε κομματικούς δεδάλους και να ζητήσουν κομματικούς πατριωτισμούς και κομματικές πειθαρχίες, μπας και καταφέρουν να διαλύσουν το νησί τώρα. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο δόγμα. Το δόγμα της ναυτικής ισχύως της Τουρκίας. Αυτή η ομιλία που σας κάνω σήμερα είναι πώς τα βλέπουν οι Τούρκοι. Δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς. Εμείς μπορούμε να τραγουδάμε, να σφυρίζουμε κλέφτικα. Το θέμα είναι πώς τα βλέπουν οι Τούρκοι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να το δούμε.
στις 19 Πέμπτου του 2015 δημοσιεύτηκε η στρατηγική των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων, βάσει της οποίας το δόγμα χειρισμού της ναυτικής ισχύως στηρίζεται σε 7 άξονες. Πρώτος, αφορά στην αποτροπή των απειλών, όπως η Τουρκία τις ορίζει, και στην επίτευξη καθοριστικού αποτελέσματος σε διακλαδικό επίπεδο σε περίπτωση πολέμου. Δεύτερος, καθορίζει την προάσπιση των θαλασσίων κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας, όπως αυτή τα ορίζει. Τρίτον, αναφέρεται στην παροχή ασφάλειας, όπως η Τουρκία την θεωρεί, στους θαλάσσιους διαδρόμους που περιβάλλουν την Τουρκία και μέσω αυτών διακινούνται τα τουρκικά ρεύματα. Τέταρτον, έχει να κάνει με την προάσπιση των δικαιωμάτων της κατεχομένης Κύπρου. Όπα. Έτσι. Λοιπόν, τι να πω τώρα, δεν λέω τίποτα, συνεχίζω. Πέμπτον, περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης στους τουρκικούς φορείς, όπως η Διοίκηση Ασφαλείας Ακτών, καθώς επίσης οι φορείς που πραγματοποιούν θαλάσσιες έρευνες και γεωτρήσεις με τα αντίστοιχα πλοία που διαθέτουν. Σημειώνω, εκεί όπου η Τουρκία κρίνει ότι δικαιούται. Να, παραδείγματος χάρη, το Ουρούτς Ρεΐς που πέρασε από εμάς και εμείς βγήκαμε να πούμε, τι βρε παιδιά, τι βρε αδερφοί βγήκαμε να πούμε, ότι το πήρε λέει ο αέρας. Και μετά όταν το Ουρούτς Ρεΐς είχε μπει στα διεθνή, τι μας είπανε, τώρα λέει βγήκε το Ουρούτς Ρεΐς από το Φύρ Αθηνών. Το θυμάστε οι στρατιωτικοί εξημών αδελφοί. Βγήκε λέει από το Φύρ Αθηνών. Μα τι ήτανε το Ουρούτς Ρεΐς, το καράβι του υπταμένου Ολλανδού, το καράβι φάντασμα που πετούσε. Ε βέβαια, πώς να ορίσεις από που βγήκε αφού δεν έχεις προσδιορίσει τίποτα. Όταν θα πας αύριο να το ενοχλήσεις, γιατί να το ενοχλήσεις? Διότι θα μπει με δύο φρεγάτες μέσα και κάνα υποβρύχιο και θα σου καθίσει, θα σου μπαστακωθεί να σου κάνει βόλτες μεταξύ Ρόδου, Κάσου, Κο, Καστελορίζου και Κρήτης και πας να του πεις παρακαλώ δεν είναι η δουλειά σας να κάνετε έρευνες εδώ, μαζεύτε και φύγετε, θα σου κάνει μια πολύ απλή αφοπλιστική ερώτηση, να φύγω από πού? Από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Γιατί έχετε ορίσει ελληνική υφαλοκρηπίδα ή αποκλειστική οικονομική ζώνη? Εμείς ορίσαμε. Να είστε συντεταγμένες. Ανακηρύξαμε για την αρχή. Εμείς ανακηρύξαμε. Ελάτε να τη συζητήσουμε. Αλλά μέχρι τότε δεν πάμε. Μιλάτε. Και αν μας μιλήσετε, θα σας πάρω διάλογο στον πατέρα. Λοιπόν. Και επιπλέον, έκτος, καθορίζει την παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση των στόχων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής βιομηχανίας. Αλήθεια, τι γίνεται με τη δικιά μας την αμυντική βιομηχανία? Πόσο καιρό θα φωνάζω και θα λέω ότι μπορούμε να κάνουμε κονσόρτσια με την Ισραηλινή οπλική βιομηχανία που δίνει το μεγάλο προτέρημα στην Ισραηλινή βιομηχανία να πάρει franchising ευρωπαϊκό. Να έχουμε δουλειά εδώ στην Ελλάδα, know-how εδώ στην Ελλάδα. Τα παιδιά μας που φεύγουν, οι απόφοιτοι, οι μηχανικοί, οι μηχανολόγοι, οι χημικοί, οι μαθηματικοί, οι φυσικοί, οι ηλεκτρονικοί, οι πληροφορικοί, που τους πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος και χάνονται στα ξένα. 700.000 παιδιά έχουμε χάσει. Κάποια από αυτά τουλάχιστον μέσα σε αυτήν την τεχνολογία θα έβρισκαν δουλειά. Και όχι μόνο, η διασπορά αυτής της τεχνολογίας σε δεύτερη φάση στον πολιτικό πυλώνα θα σήμαινε ότι ακόμα περισσότερα παιδιά θα βρίσκαν δουλειά. Και επιπλέον τι άλλο, πέραν της δουλειάς. Εκείνο το οποίο θα ήταν το άμεσο αποτέλεσμα ήταν δύο. Το πρώτο, ότι θα αποκτούσες δικά σου όπλα και μάλιστα όπλα υπέροχα, υποστρατηγικά και βάλε, έτσι. Και από την άλλη μεριά θα είχες μαζί σου στα σίγουρα, με συμφέροντα δεμένο αυτό το συμβόλαιο, τους Ισραηλινούς. Ξέρετε ποιον κάνανε υπουργό εξωτερικών οι Ισραηλινοί τώρα στην συνεργατική κυβέρνηση Νετανιάχου Γκάντς? Τον στρατηγό που ήταν τότε
αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγός ΓΕΘΑ του Ισραήλ, ο οποίος είχε διατάξει την εκτέλεση των 10 Τούρκων στο Μαβί Μαρμαρά και τον οποίον τον έχουν καταζητούμενο οι Τούρκοι και τον θέλουν να τον δικάσουν. Οι Ισραηλινοί όταν θέλανε να πιάσουν κάποιον και να τον δικάσουν, στείλανε τον Ράφαελ Αϊτάν, τότε επιτόπου διοικητή κλιμακίου της Μοσάντ, πήγε στην Αργεντινή, βρήκε τον Άιχμαν, τον μπουζούριασε σε ένα αεροπλάνο της ΕΛΑΛ, της οποίας το δρομολόγιο ιδρύσανε επί τούτου με τον Buenos Aires, δεν υπήρχε, τον φέρανε στην Ιερουσαλήμ, τον δικάσαν και τον εκτέλεσαν. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο και οι Τούρκοι και ξέρουν να πάνε να σκοτώνουν κάτι Κούρδους στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Μέχρι εκεί που τους παίρνει είναι, κύριοι και κυρίες μου. Τέλος πάντων. Και ο 7ος άξονας βέβαια να προβλέπει την υποστήριξη της θαλάσσιας στρατηγικής του ΝΑΤΟ αρκεί να συμφωνεί. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση φοβούμε ότι, τέλος πάντων, ορίστε εδώ σε αυτό το χάρτη βλέπετε και την γαλάζια πατρίδα και με το κόκκινο βλέπετε τις δεσμεύσεις με ναύτεξ των περιοχών διεξαγωγής αεροναυτικών ασκήσεων των ασκήσεων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, με διαγράμμιση 45 μοιρών κοκκινό άσπρη βλέπετε τις περιοχές διεξαγωγής αεροπορικής αεροναυτικής δραστηριότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και με μπλε βλέπετε τα όρια της γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν πάβει να μας λέει και ο κύριος Χουλουσία Κάρ και ο κύριος Ερντογάν και όλοι αυτοί, ότι καλύπτουν ένα εμβαδόν της τάξης των 462.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Εδώ από κάτω, για να καταλάβετε ποια είναι η πραγματικότητα, σας κάνω λίγο πάνω κάτω. Αυτό είναι πώς το βλέπει η Τουρκία. Γιώργη, το βλέπεις, μέχρι εδώ κάτω είναι. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως, εδώ... Βεβαίως, έχουμε ξανακουβεδιάσει. Ναι, το ξέρω. Ακριβώς, λοιπόν, ακριβώς στο ρήγμα. Ναι, ναι, στο ρήγμα. Και εδώ, λοιπόν, είναι αυτό το χάρτη που κάναμε με τον συνάδελφο, τον κύριο Σγούρο, ο οποίος είναι και αυτός αδελφός του 25, στο 40, στο AG40, συγγνώμη. Κάναμε λοιπόν αυτόν τον χάρτη και δείχνουμε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας πώς είναι η πραγματική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και χωρίζει την τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, αυτή η κόκκινη, την κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, νάτι, και την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως να εδώ της Λιβύης η σωστή, να της Αιγύπτου η σωστή, του Ισραήλ, του Λιβάνου, της Συρίας. Για να ξέρετε ποια είναι τα μεγέθη τα οποία ορίζονται βάσει του νόμου. Εγώ δεν χάρισα σε κανέναν, γιατί το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι όταν πάω σε κάνα διεθνές συνέδριο και το έβγαλα στον Economist αυτό το χάρτη. Αυτός ο χάρτης προεβλήθη στο Economist, το προτελευταίο Economist που έγινε στην Αθήνα, ενώπιον του Αμερικανού πρέσβεως, ενώπιον του Σκοπιανού Υπουργού Εξωτερικών, ενώπιον του Κυπρίου Υπουργού Εξωτερικών, ενώπιον του προηγουμένου Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του νύν Υπουργού Εθνικής Αμήνης και του Διευθυντού του περιοδικού Economist, που είναι ό,τι σοβαρότερο υπάρχει στον κόσμο. Έτσι, δεν κρυβόμαστε, δεν τα λέμε αυτά μεταξύ μας τώρα για να χαϊδευόμαστε. Δεν άκουσα την παραμικρή διαφορά. Η μόνη, αν θέλετε, ερώτηση που μου έγινε και έγινε μόνο σε μένα στο τέλος, με όλους αυτούς στο πάνελ, ήταν από έναν εξυπνότατο άνθρωπο, ευφιέστατο άνθρωπο και εξαιρετικά καλό διπλωμάτη, τον πρέσβη τον Ρώσο, τον Σιζόφ, τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες. Ο οποίος όταν με άκουσε να αγορεύω περί της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου της Θαλάσσης και τα λοιπά, σηκώθηκε απάνω και μου λέει, κύριε καθηγητά μου, λέει, βλέπω, λέει, ότι εσείς υποστηρίζετε, λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, και το Ισραήλ,
οι οποίοι και από την άλλη μεριά λέει ομνύεται εις το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης. Δεν ξέρετε, λέει, ότι ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης. Βεβαίως, εκεί του εξήγησα πολύ ευγενικά και εγώ και ο Κύπριος Υπουργός των Εξωτερικών ότι από τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης και μάλιστα το 1982 του Μοντέγκο Μπέι υπογραφεί από 60 χώρες και άνω, τώρα το έχουν υπογράψει κάπου 160, κάπου εκεί, υπέχει ισχύ εθιμικού δικαίου και είναι υποχρεωμένοι όλοι και οι Τούρκοι μεταξύ άλλων να το δέχονται. Εκεί δεν είχε κάτι να μου πει και βεβαίως μετά σε προσωπική συζήτηση, μετά το πέρας της συζητήσεως, του λέω ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι φίλος της πατρίδος σας. Πέστε μου όμως, πώς είναι δυνατόν να τη δικαιολογήσω όταν συνεργάζεται με τον υπαρξιακό κίνδυνο της χώρας μου. Μου απάντησε ο άνθρωπος απολογητικά ότι ξέρετε, την έχουμε ανάγκη για τη Συρία. Και ξέρετε τι του απάντησα του ανθρώπου. Δεν έχετε καμία ανάγκη, κύριε πρέσβη. Εκείνο που θέλετε είναι να τεινάξετε στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό θέλετε. Εκεί έβαλε τα γέλια, έτεινε τα χέρια του έτσι και μου λέει no comments. Λοιπόν, μια φορά ήταν αλήθεια, ήταν λίγο πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις της Τουρκίας στη Συρία και ήταν αλήθεια αυτό που είπε, δεν είπε ψέματα, είπε την αλήθεια. Όντως χρειάζονται ένα νατοϊκό κράτος το οποίο να το χρησιμοποιούν ως ξενιστή οι ίδιοι οι Ρώσοι για να δημιουργήσουν έκρηξη στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ άφενος και αφετέρου να μπορέσουν να διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής τους στη Συρία και στη Μέση Ανατολή. Πράγμα, το δεύτερο το έχουν πετύχει. Εκεί που διαφωνούν, όπως βλέπετε, στη Λιβύη, του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Του κάναν τη ζωή δύσκολη και στο Ιτλίμπ. Και του κάναν τη ζωή δύσκολη και αλαχού, στη Βόρεια Συρία. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και εκεί. Το θέμα για μας, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητές αδελφές, είναι το εξής. Εκμεταλλευόμαστε αυτό το πολύτιμο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν βλέπω να είναι πολύ, για να μπορέσουμε να κάνουμε το σβέρκο μας χοντρό, όπως ο λύκος που το έχει χοντρό για να κάνει τη δουλειά του μόνος του. Και όταν λέω μόνος του, φυσικά μέσα στο πλαίσιο των συμμαχιών μας. Αλλά αν εμείς δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα δείξουμε την αποφασιστικότητά μας, γιατί πρόκειται για τη χώρα μας, τότε τι περιμένετε από τους άλλους, να είναι βασιλικότεροι του βασιλέως? Πάμε παρακάτω, τελειώνω. Σε 5 διαφάνειες τελειώνω. Να σας δείξω λοιπόν αυτό το Μαβί Βατάν, αυτή τη γαλάζια πατρίδα, αυτό εδώ δηλαδή, έτσι, τη θεωρία του. Ο όρος Μαβί Βατάν σημαίνει γαλάζια πατρίδα και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 14 Έκτου του 2006 από τον τότε αρχιπλοίαρχο και νύνη υποναύαρχο εν αποστρατεία Τζεμ Γιορντενίζ κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας με θέμα «Η Μαύρη Θάλασσα και η Θαλάσσια Ασφάλεια». Ο Γιορντενίζ χρησιμοποίησε τον όρο Μαβί Βατάν προκειμένου να περιγράψει τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, ή τα χωρικά ύδατα, την Υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εκτός τούτου, στις 21 του 19, ο υποναύαρχος, ο ίδιος, ο Τζεμ Γιορντενίζ, δήλωσε ότι ήρθε ο καιρός να επέμβει η Τουρκία στις νήσους και τις νησίδες που τελούν υπό την κατοχή της Ελλάδος. Δηλαδή, άλλη μια φορά αποδεικνύεται, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν λένε κάτι, τουλάχιστον επί Ερντογάν, και πριν έτσι ίσχυε, δεν το λένε για αστείο. Το εννοούν. Το 2006 τους ορίσανε τι είναι Μαβί Βατάν,
τι είναι γαλάζια πατρίδα. Το 2019 σου λέει εδώ ήρθαμε και το βλέπετε τι γίνεται, διεμβολισμούς τον έναν πίσω από τον άλλον. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Φαντάζεστε τουρκική ακτοφυλακή να διεμβολίζει Ισραηλινή ακτοφυλακή, τι θα γινότανε? Απλά τα λέω αυτά για να μην τρελαινόμαστε και λέμε μα είμαστε μια μικρή χώρα. Ναι, και αυτοί είναι 8 εκατομμύρια, εμείς είμαστε 10,5. Και με 2 εκατομμύρια επιπλέον καλεσμένους, μουσαφίρ, είμαστε 12,5, αλλά αυτούς δεν μπορείς να τους υπολογίζεις με πρόσημο σύν. Αλλά έχουν και αυτοί, από τα 8 εκατομμύρια που είναι, τα 2 εκατομμύρια είναι Άραβες στο Ισραήλ. Αλλά είναι άλλης κουλτούρας. Έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει κουλτούρα ασφάλειας. Και ότι αν δεν φροντίσουν οι ίδιοι να κρατηθούν στη ζωή και να κρατήσουν το κράτος τους στη ζωή, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει το κράτος. Είναι τελειωμένο. Έχετε αντιληφθεί τι έγινε τώρα στο Ισραήλ? Έτσι, για να σας δείξω μια παράλληλη σύγκριση. Ο Νετανιάχου, φυσικά και υπηρέτησε 7-8 χρόνια στο στρατό, ο αδερφός του ήταν αυτός ο οποίος προείστατο της ομάδας εκείνης η οποία επετέθη στο Έντεμπε για να σώσει τους Ισραηλινούς επιβάτες της πτήσεως εκείνης την οποία είχαν δεσμεύσει και κρατήσει ο Μύρους οι Γερμανοί αναρχικοί σε συνεργασία με τους Παλαιστινίους της Φάταχ. Σε αυτήν την επιδρομή ο αδερφός του Νετανιάχου εξετελέστη, δολοφονήθηκε. Δηλαδή τον σκότωσαν οι Παλαιστίνοι από απέναντι. Για να πάμε τώρα στην υπόλοιπη κυβέρνηση, στον αντιπρόεδρο, τι ήταν ο Γκάντς? Ο Γκάντς ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, προηγούμενος των ενόπλων δυνάμεων, με χρόνια πολέμου στην πλάτη του. Τι είναι ο υπουργός εξωτερικών? Μα ο υπουργός εξωτερικών ήταν επίσης προηγούμενος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, με χρόνια πολέμου και επιχειρήσεων στην πλάτη του. Και εδώ πέρα τίθεται το ερώτημα. Πόσοι από τους δικούς μας έχουν πάει φαντάρι? Συγγνώμη, αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία όταν λες «μα αυτή είναι άλλο», δεν είναι άλλο, κύριοι. Έχουν άλλη αντίληψη για την πατρίδα τους και για την ασφάλειά τους. Δεν είναι άλλο. Δεν είναι εκλεκτός λαός του Θεού. Άνθρωποι σαν και εμάς. Λέει λοιπόν αυτός ο κύριος, για πολλά χρόνια, λέει, ο κύριος Ντενής, όταν αναφερόμασταν στην πατρίδα, Βατάν, στη σκέψη όλων μας ερχόταν το χερσαίο τμήμα της χώρας μας. Επίσης, όταν σχεδιάζαμε το χάρτη της χώρας μας, όλοι μας απεικονίζαμε μια Τουρκία με τα χερσαία σύνορά της. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε κανενός στο μυαλό δεν υπήρχε η σκέψη ότι η Τουρκία δεν αποτελείται μόνο από χερσαίο χώρο, αλλά από θαλάσσιο και ένα αέριο χώρο. Τις περισσότερες φορές μας έκαναν να ξεχάσουμε ότι αυτή η πολύτιμη χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα στις τρεις πλευρές της ταυτόχρονα είναι και μια γαλάζια πατρίδα. Μαβί Βατάν. Γαλάζια πατρίδα. Την περίοδο που το ξεχάσαμε αυτό, μας έλειψε η βούληση και το σθένος να εκμεταλλευτούμε τα αγαθά που μας αναλογούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως το εννοούν. Σε κάποια χρονική περίοδο, οι γείτονές μας, εμείς είμαστε αυτοί, με τους οποίους μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, μερικές φορές διαστρέβλωσαν το διεθνές δίκαιο και προέβλησαν σε μονομερείς ενέργειες ύπουλα και πονηρά, επειδή νόμισαν ότι εμείς θεωρούμε τις ακτές ως την τελική συνοριακή γραμμή όπου σταματάει η πατρίδα μας. Η Τουρκία άρχισε να υπερασπίζεται δυναμικά τα δικαιώματά της σε διεθνές επίπεδο, αφού πρώτα λυτρώθηκε από τους προδότες που είχαν παραλύσει για πολλά χρόνια τους μηχανισμούς λήψεως αποβάσεων. Κάτσε καλά. Οι ένοπλες δυνάμεις μας απαλλάχθηκαν από το δηλητήριο και στη συνέχεια έγραψαν ένα έπος με τις επιχειρήσεις Ασπίδα του Εφράτη και Κλάδος Ελέας. Με τη ρητή εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας Ταγί Περντογάν, αρχίσαμε να επιδεικνύουμε και να προβάλλουμε μια πολύ δυναμική στάση προκειμένου να υπερασπιστούμε με νομικά, πολιτικά και στρατιωτικά μέσα όχι μόνο τα χερσαία σύνορα και τα χερσαία κυριαρχικά δικαιώματά μας, αλλά και τη δικαιοδοσία μας
στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου πλην της Τουρκίας προσπάθησαν να περάσουν ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι αυτές επιθυμούν μέσω μιας ενεργειακής συνεργασίας να φέρουν την ηρεμία στην περιοχή. Όσοι δρομολογούν αυτά τα τετελεσμένα νομίζουν ότι κατά τη διάρκεια που αυτοί θα προσπαθούν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στη Μεσόγειο, η Τουρκία απλώς θα παρακολουθεί ως θεατής αυτές τις εξελίξεις. Οι μεσογειακοί γείτονές μας και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πρέπει πλέον να καταλάβουν ότι υπάρχει μια προαπαιτούμενη πραγματικότητα. Δηλαδή η Τουρκία είναι ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά τη δικαιοδοσία των θαλασσίων περιοχών της Μεσογείου. Η Τουρκία δεν θα παραχωρήσει σε κανέναν ούτε μια σπιθαμή του εδάφους της πατρίδας και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να επιβουλευτεί ούτε μια χούφτα ύδατος της χαλάζιας πατρίδας. Σε όσους δεν αντιλήφθηκαν ακόμη ούτε το τι θέλει να πράξει η Τουρκία, ούτε τις αλλαγές που έγιναν στην τουρκική στρατηγική για τη Μεσόγειο μετά την εξάλληψη του προβλήματος της ΦΕΤΟ, των φετουλαχιστών δηλαδή, διατυπώνουμε τις επίσημες θέσεις μας με 5 φράσεις. Λέει, η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα νόμιμα και κυριαρχικά δικαιώματά της σε όλες τις περιοχές της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της στη Μεσόγειο, τις οποίες είτε ανακήρυξε είτε δεν ανακήρυξε ακόμη. Η Τουρκία θα ανταπαντήσει σε κάθε είδους παραβίαση που θα γίνει στη γαλάζια πατρίδα, όπως έπραξε στις παραβιάσεις που έγιναν στον τουρκικό χερσαίο χώρο. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία δύναμη να σφετεριστεί το μερίδιο της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, έτσι τη λέει το ψευδοκράτος, από τον πλούτο της Μεσογείου. Η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου με τον ίδιο τρόπο που υπερασπίζεται τα δικά της δικαιώματα. Πέμπτον, η Τουρκία θα τηρήσει την ίδια στάση και συμπεριφορά εναντί όλων των κρατών που επιθυμούν μια ακριβοδίκαιη συνεργασία στη Μεσόγειο στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς και καλόπιστης αντίληψης. Τι πιστεύει τώρα μετά από αυτό όλο? Τρεις διαφάνειες είναι, μην ανησυχείτε, τελείωσα. Τι πιστεύει όμως σαν συμπέρασμα η επίσημη φωνή του Προέδρου Ερντογάν στον τύπο, που είναι η Γενής Αφάκ, η οποία μας λέει τι μηνύματα έστειλε στην Ελλάδα ο Ερντογάν με την άσκηση Μαβίβα Τανένα, η οποία μεταξύ μας ήταν και αποτυχία, έτσι. Δηλαδή, εδώ σας δίνω τις βουλήσεις τους και τις μεγαλοστομίες τους. Δεν πάει να πει ότι είναι σε θέση αυτά τα πράγματα να τα πραγματοποιήσουν, παρά μόνο αν μας μεταχειριστούν σαν το βάτραχο στην κατσαρόλα. Μπήκε το βατραχάκι στην κατσαρόλα, βρήκε χλιαρό νεράκι και λέει, δεν ρίχνω και έναν ύπνο. Και δεν πρόλαβε να ξυπνήσει γιατί έβρασε μετά και τον κάνανε σούπα. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Γενής Αφάκ σε άρθρο της το Μάρτιο του 2019. Με την ίδια διαδικασία σκέψης, η Γενής Αφάκ απαριθμεί στο άρθρο της που θα σας διαβάσω 10 μηνύματα που έστειλε η Τουρκία κατά την κρίση της σε φίλους και εχθρούς με την άσκηση Μαβίβα Τάν 2019. Αυτό όμως εγείρει έναν έντονο προβληματισμό. Μάλιστα, ο προβληματισμός αυτός πρωτίστως έχει να κάνει με τη δημιουργία φοβικών συνδρόμων που επεδίωξε να δημιουργήσει άγκυρα στην ελληνική πλευρά σύμφωνα με την πάγια τακτική της και δευτερευόντως με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ασκήσεως. Πρώτο μήνυμα λοιπόν κατά την Γενής Αφάκ. Παγιώθηκαν τα δικαιώματα και η κυριαρχία μας στα 462 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Μαβίβα Τάν, όπου επιχειρήθηκε εισβολή μέσω της δημιουργίας τετελεσμένων. Εισβολή τώρα θα κάναμε εμείς, έτσι, στα δικά μας τα νερά, μέσω της δημιουργίας τετελεσμένων από την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή διοίκηση. Να τα 462 χιλιόμετρα που θεωρούν ότι παγιώθηκε η κυριαρχία τους. Το θεωρούν. Δεύτερο μήνυμα. Σταμάτησαν οι αμφισβητήσεις στα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Ποια όρια, ποια τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πότε την όρισα. Με την άσκηση.
Τρίτο, προβλήθηκε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ακόμη διεξάγουν αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο εσωτερικό της χώρας και πέραν των συνόρων στη Συρία, δηλαδή κάναν εισβολή στο διπλανό κράτος και λένε ξεδιάντροπα και πόλεμο και κατοχή και λένε ξεδιάντροπα ότι αυτό το κάνανε για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία. Για να ξέρετε τι μας περιμένει, έτσι. Γιατί τώρα μας κατηγορούν ότι εμείς υποκρύπτουμε στα εδάφη μας γκουλενιστές. Εάν δεν σοβαρευτούμε, φυσικά, γιατί αν σοβαρευτούμε δεν φοβάμαι κανέναν. Προβλήθηκε ότι οι Τουρκίες ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες ακόμη διεξάγουν αγώνα τις τρομοκρατίες στο εσωτερικό της χώρας και πέραν των συνόρων στη Συρία, διαθέτουν την ισχύ να μπορούν να πολεμούν σε περισσότερα από ένα μέτωπο. Μάλιστα. Τέταρτο μήνυμα. Οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα από τη ΦΕΤΟ, την οργάνωση του ΦΕΤΟΥΛΑ, κατέδειξαν ότι αφενός επούλωσαν τις πληγές που προκάλεσε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, αφετέρου ισχυροποιήθηκαν ακόμα περισσότερο μετά την εκαθάριση των προδοτών. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα λεξιλόγιο της προηγούμενης εκατονταετίας. Επίσης, η εικόνα του στρατού που πυροβόλησε το δικό του λαό στις 15 Ιουλίου πλέον εξαφανίστηκε. Πέμπτο μήνυμα. Δόθηκε η μεγαλύτερη απάντηση στους ισχυρισμούς ότι μετά το πραξικόπημα ο Στόλος και εν γέννη οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απόλυσαν την ισχύ τους. Αναμφίβολα καταξιώθηκε η ισχύ του τουρκικού στόλου. Έκτο. Οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις κατέδειξαν ότι αποτελούν ένα ανυποχώρητο όργανο του ΝΑΤΟ. Προσέξτε το γλύψιμο που κάνουν ταυτοχρόνως στο ΝΑΤΟ, και δόθηκε μια σημαντική απάντηση σε όσους απαξιώνουν την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ μέσα υπάρχουν θυλακοί οι οποίοι συζητούν την όχι και τόσο συνάδουσα με την νατοϊκή νοοτροπία συμπεριφορά της Τουρκίας. Στην άσκηση δοκιμάστηκε με επιτυχία το πλήθος των εθνικών οπλικών συστημάτων της Τουρκίας. 8. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα έναντι των παρενοχλήσεων της Ελλάδας μέσω ασκήσεων έδωσε ένα σημαντικό μήνυμα στη διεθνή κοινή γνώμη, καθώς καταδείχθηκε για ακόμη μια φορά η στάση της Τουρκίας που θέτει ως προτεραιότητα την ειρήνη. Πάρτε να έχετε. 9. Μήνυμα. Οι χάρτες που αποτυπώνουν τις περιοχές της λεγόμενης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της ελληνικής διοίκησης της Νότια Κύπρου, εννοεί και τον δικό μου, γιατί ο Τσιγκίς Τσακάπταη, ο πρέσβης που κάνει τις ενημερώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, το δικό μου χρησιμοποιεί για να κάνει να δείξει τα ελληνικά αιτήματα. Δεν έχει κανένα άλλο η Ελλάδα για να δείξει. Έτσι. Και οι χάρτες εισβολής καταπάτησης της Ελλάδος κουρελιάστηκαν και πετάχτηκαν με τις ασκήσεις αυτές. Καταλάβατε τώρα πώς το αντιλαμβάνει το πράγμα. Δεν υπάρχουν αυτά, τα τελειώσαμε. 10. Οι επιτυχείς επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με πραγματικά πειρά και απεικόνισαν ένα πραγματικό πολεμικό περιβάλλον, καθώς επίσης η αυξανόμενη ισχύ, οι δυνατότητες και οι ικανότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εξέπεμψαν την εμπιστοσύνη στο φύλο και το φόβο τρόμο στον εχθρό. Ας δούμε τώρα και να τελειώσουμε με τον Εύρο. Ξαναγυρνάμε στο μαλλιό μας φίλο, τον κύριο Δαβούτογλου. Τι λέει για την περιοχή? Στο γεωπολιτικό, γεωγραφικό αυτό σημείο γεωστρατηγικής επιρροής της Τουρκίας επί της Βαλκανικής και του Αιγαίου, λέει ο Δαβούτογλου, η Τουρκία αντιμετωπίζει δύο γεωστρατηγικούς ανταγωνιστικούς πόλους ισχύως, την Ελλάδα και τη Ρωσία. Ξέξτε. Ως γεωπολιτικό καταλήτη μάλιστα των ελληνικών γεωστρατηγικών επιδιώξεων στο συγκεκριμένο choke point, το σημείο πνιγμού δηλαδή, θεωρεί expressis verbis το πατριαρχείο του φαναρίου, το οποίο, ανοίγω εισαγωγικά και λέω τι γράφει, το οποίο λοιπόν πατριαρχείο του φαναρίου, το οποίο μας ενδιαφέρει όλους ως αχέπας, με τη μικρή ρωμαϊκή κοινότητα, επιδιώκει να αποκτήσει οικουμενικό χαρακτήρα. Δεν του δίνουνε οικουμενικό χαρακτήρα. Δεν το λένε οικουμενικό πατριαρχείο, το λένε το πατριαρχείο του φαναρίου. Όσο για τη Ρωσία, θεωρεί ότι με τις διεκδικήσεις της επί των στενών, επιχειρεί να ασκήσει επιρροή, αυτά τα γράφει ο ίδιος, στους ορθοδόξους Σλάβους
στην περιοχή των Βαλκανίων και του Καυκάσου. Λέει τώρα για τη Θράκη. Η Θράκη μάλιστα, ακούστε, ακούστε συνάδελφοι, αδελφοί, κομωτινοί και θρακιώτες. Η Θράκη μάλιστα αποτελεί την πύλη επέκτασης της τουρκικής νεοοθωμανικής επιρροής στη Βαλκανική. Αξιολογεί ότι αποτελεί μέρος, προσέξτε, της ζώνης ασφαλείας που δημιουργήθηκε στην Ανατολική Θράκη κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η οποία κατά τον κύριο Νταβουτόλου πρέπει να επεκταθεί δυτικότερα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πρέπει να επεκταθεί δυτικότερα με πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες που θα συνεχθούν σε βαλκανικό επίπεδο. Και δεν μας λέει πώς θα τις συνάψουμε αυτές τις συμφωνίες. Έναν από τους τρόπους που ήθελε τον δείχνει ακόμα στον Εύρο. Έτσι. Μάλιστα την επέκταση αυτή τη θεωρεί άκρως ανταγωνιστικά προς τη Ρωσία με όρους απολύτως ψυχροπολεμικούς ως απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία αιγίδων ασφαλείας, όπως λέει ο ίδιος, στην περιφέρεια ή εκτός της περιφέρειας που θα έχουν ως στόχο την εξισορρόπηση του ρωσικού παράγοντα στην περιοχή και κυρίως την προετοιμασία ενός σχεδίου πλαισίου το οποίο θα εγγυάται την εσωτερική ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα, κρατηθείτε, της Αλβανίας, της Βοσνίας και της Μακεδονίας. Και δεν εννοεί τη δική μας. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα κάνουν και μέχρι σήμερα και τα λένε και μέχρι σήμερα και αλλά και τα κάνουν κυρίως. Έτσι, γιατί? Γιατί προφανώς τώρα που μπήκε στο ΝΑΤΟ, θα μπει και στην Ευρώπη, οι Αλβανοί θα μας αγαπήσουν, οι Σκοπιανοί θα μας αγαπήσουν και με χρηματοδότηση, άσκηση, ένα σωρό, έχω γράψει ολόκληρο άρθρο από αυτό, το οποίο βγήκε σε σαλόνι ολόκληρο δισέλιδο στα παραπολιτικά και βγήκε και στο βιβλίο μου το οποίο παρουσίασα για τις πρέσπες. Τότε που μας ζαλίζανε και μας λέγανε ότι αυτή η συμφωνία που των πρεσπών είναι καταπληκτική, διότι θα βάλει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και έτσι θα μπορέσει η Ελλάδα να πετάει στους ενιαρίους χώρους των Σκοπίων και που θα πετάει, τι θα κάνει δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνει που θα πετάει. Όταν τα οπλικά συστήματα τα παίρνουν από τους Τούρκους, την εκγύμναση των ειδικών δυνάμεών τους την παίρνουν από τους Τούρκους, τα τζαμιά και τα υπόλοιπα τα χτίζουν οι Τούρκοι και παρίσταται και ο Νταβούτογλου συγκεκριμένος σήμερα, παρά το γεγονός, μαζί με τον Ερντογάν. Έτσι. Και αυτά όχι μόνο στα Σκόπια, και στην Αλβανία, και στη Βοσνία, και στο Κόσοβο. Μάλιστα. Όπως μας δήλωσε λοιπόν σαφώς ανωτέρω ο κ. Νταβούτογλου, η γεωπολιτική ανάλυση της νεοοθωμανικής και ισλαμοφασιστικής Τουρκίας λαμβάνει υπόψη την κατανομή ισχύως στους άξονες. Μέση Ανατολή, Κασπία, Βαλκάνια, Αδριατική, Μαγκρέμ. Συνεπώς, αντιλαμβάνεται άριστα το οργανικό πλαίσιο ισχύως που διαπλέκεται στο ανωτέρω γεωπολιτικό σύμπλοκο και θεωρεί ότι η χρήση του ιστορικού, σε εισαγωγικά, και πολιτισμικού ισλαμικού βάθους της νεοοθωμανικής Τουρκίας ως γεωπολιτικού παράγοντος, συνοδευόμενα με τη στρατιωτική ισχύ και την αναγκαστική επιθετική διπλωματία της θερμής ισχύως, απαιτούν και καθορίζουν ένα σύνολο ενεργειών από πλευράς Αγκύρας, ώστε η Τουρκία να λάβει τη θέση που της αξίζει κατά τον ίδιο. Κάτι τέτοιο λέει και ο Βίσμαρκ. Και μετά τα έλεγε και ο Χίτλερ. Και να μετατραπεί σε θαλάσσια δύναμη ελέγχουσα τα τρία σημαντικότερα choke points του πλανήτη. Τα Δαρδανέλια, το Σουέζ, το Γιβραλτάρ και το διάδρομο Ιωνίου Αδριατικής. Τι είπα, Ιωνίου Αδριατικής, βεβαίως. Οι Τούρκοι έχουν αγοράσει για 50 χρόνια την ναυτική τουρκική βάση του Αυλώνα της Αλβανίας στο στόμιο της Αδριατικής. Βεβαιότατα, ναι. Βεβαίως. Τώρα, η προβολή ισχύως της Τουρκίας στη Βαλκανική χτίζεται από πλευράς Τουρκίας, εργαλειοποιώντας τις μουσουλμανικές μειονότητες των Βαλκανίων
και δημιουργώντας με αυτές ως πρώτη ύλη ένα ισλαμικό βαλκανικό ανάχωμα προς τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, το οποίο το ΝΑΤΟ δεν το βλέπει με καμία δυσαρέσκεια, εφόσον ταυτοχρόνως το ανάχωμα αυτό, το ισλαμικό, εμποδίζει τις πιθανές ρωσικές επιρροές στη Βαλκανική και διαμέσου αυτών μέσω Ελλάδος την κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Ο κύριος Ερντογάν γνωρίζει πολύ καλά την σχεδόν αταβιστική φοβία των Αγγλοσαξώνων ενώπιον ενός τέτοιου ενδεχομένου και την εκμεταλλεύεται. Ευεξήγητες είναι λοιπόν οι στενές αμυντικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις της Άγκυρας με την Αλβανία, τα Σκόπια, τη Βοσνία, το Κωσυφοπαίδιο και τη Βουλγαρία, η οποία διαθέτει επίσημη τουρκική μειονότητα. Αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Ράμα παραδέχεται ότι του στέλνει κατά δόσεις 30.000 κατσαπλιάδες ισλαμιστές, οι οποίοι βρίσκονται στην Τουρκία, του στέλνει στην Αλβανία και πάει και τους εγκαθιστά στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου, δίπλα στα ελληνικά χωριά. Και εμείς υπογράψαμε για να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ερώτημα το δικό μου, κανονικό, όχι ρητορικό, κανονικό, είναι τι ακριβώς εγγυήσεις εζητήθησαν εγγράφως. Εγγράφως και ενυπογράφως από την αλβανική κυβέρνηση για την προστασία της επισήμου εθνικής ελληνικής μειονότητος της Βορείου Ηπείρου. Για να μην πάω σε άλλα θέματα, τι ακριβώς επράξαμε με τον Κατσίφα, έτσι. Δείτε λοιπόν και αυτό το χάρτη, για να δείτε ποιος είναι ο φόβος των Αγγλοσαξώνων. Βλέπετε εμάς εδώ, την Ελλάδα, μας βάφει το ίδιο χρώμα με την Τουρκία, γιατί είμαστε ΝΑΤΟ. Από πάνω όμως βλέπετε, όλη αυτή είναι εδώ την περιοχή, τη βάφει κόκκινη. Αυτή εδώ τι είναι, η περιοχή, η Ορθόδοξη περιοχή. Ναι, αλλά είναι και Ρώσικη. Και έχει και σχέσεις με τα κράτη των Βαλκανίων. Μάλιστα, ναι. Εκείνο λοιπόν το οποίο φοβούνται, γι' αυτό και εγώ φοβούμαι για την περιοχή μας, είναι ότι σου λέει ας κρατήσουμε μία, στην καλύτερη περίπτωση, πρώτα ουδετεροθρησκεία σε αυτήν εδώ τη ζώνη των Βαλκανίων, μετά όσο το δυνατόν περισσότερη μουσουλμανική πληθυσμή εδώ πάνω, ούτως ώστε αυτό εδώ το κόκκινο ποτάμι να μην φτάσει ποτέ μέσα στην Ελλάδα και μου κοκκινήσει Ελλάδα, Κρήτη και Κύπρο. Γιατί τότε το παιχνίδι το χάσα. Δεν πρέπει να σπάσει ο Ρίμλαντ. Σας είχα μιλήσει άλλες φορές για το Ρίμλαντ, να μην τα ξαναλέω. Έτσι λοιπόν, πάμε στο θέατρο επιχειρήσεων του Εύρω ακόμη πιο συγκεκριμένα. Το 2000, μια γουλιά καφέ, συντάχθηκε το τουρκικό σχέδιο επιχειρήσεων Εγκεμέν, που είναι η ανοιχτή ονομασία, ή Ερτουγρούλ, που είναι η μυστική ονομασία, στο οποίο η γραμμή Μάκρη Κίρκη καθορίστηκε ως ο τελικός εδαφικός αντικειμενικός σκοπός κατά την επιθετική ενέργεια στον Εύρο. Θα σας δείξω χάρτη. Τον έχει εκπονήσει ο μαθητής μου, ο Χρήστος Ομινάγης. Σημειωτέων ότι το σχέδιο Εγκεμέν Ερτουγρούλ περιλαμβάνει και τον ειδικό σχεδιασμό Ντουμπλουπινάρ για την κατάληψη των διαβάσεων Μάκρης και Κίρκης. Ωστόσο, ο χρονικός περιορισμός των 3-4 ημερών εκτιμόμενος χρόνος παρέμβασης της διεθνούς κοινότητας επέβαλε στους Τούρκους να προβούν στη σύνταξη ενός εναλλακτικού σχεδίου εφαρμόζοντας τις αρχές πολέμου, συγκέντρωση, οικονομία δυνάμεων, υπερκέραση της αμυντικής τοποθεσίας του Εύρου και τέλος υπέρμετρη καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκονται ανατολικά της γραμμής Άβας Εσίμης, χωρίς όμως να διαγράφεται πλήρως και ο αρχικός εδαφικός αντικειμενικός σκοπός που είναι η γραμμή Μάκρη Κίρκη. Στο ίδιο πλαίσιο οι Τούρκοι επέλεξαν ως εδαφικούς τακτικούς αντικειμενικούς σκοπούς περιοχές που εξυπηρετούν το στρατηγικό αντικειμενικό σκοπό και όχι την κατάληψη και διατήρηση εδάφους. Μάλιστα,
Η περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Ερυθροποτάμου και του Ποτιστικού ρέματος, λόγω του μικρού αμυντικού βάθους της, αποτελεί για τους Τούρκους κέντρο βάρους του συστήματος αυτού. Δεδομένου ότι η κατάληψή της διαχωρίζει το ελληνικό μέτωπο, ενώ ως αντικειμενική σκοπή έχουν καθοριστεί και οι περιοχές Κόρυμβος Μεταξάδες, Μικρό Δέριο, Μέγα Δέριο και η γραμμή Άβας Εσίμι. Ας δούμε λοιπόν και το χάρτη. Αυτή είναι. Τόσο είναι και ο χάρτης που σας δείχνω. Να η γραμμή Μάκρη Κύρκη. Έτσι. Εναλλακτικό σχεδιασμός. Να το κέντρο βάρους που είναι το μικρότερο σε βάθος, όπου έχουμε τους Ανσκ, Μέγα Δέριο, Μικρό Δέριο, Κόρυμβος Μεταξάδες. Έτσι. Αυτό είναι το σχέδιο επιχειρήσεων Εγκεμέν Ερτουγρούλ. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή στον Εύρο δοκιμές κάνανε και ευνηδιαστήκανε γιατί δεν μας περιμέναν. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.